Σε άλλα σχολεία το μάθημα σήμερα έγινε διαδικτυακά και σε άλλα διαζώσεις, ανάλογα με την περιοχή και την απόφαση που εξεδόθη από τους κατατόπους δήμους. Παρά την ισχυρή αλλά όχι δεσμευτική σύσταση της πολιτικής προστασίας, στην Κρήτη το μεγαλύτερο μέρος των μαθημάτων έγινε μέσω τηλεκπαίδευσης. Με εξαίρεση ένα μεγάλο μέρος στην περιφερειακή ενότητα Χανίων, που τα μαθήματα ήταν διαζώσεις. Δεν υπάρχει θέμα παρέκκλησης, ξέροντας ο κάθε αυτοδιοικητικός παράγοντας την περιοχή του καλύτερα προφανώς και έχοντας τη σχετική αρμοδιότητα, προχώρησε στη μία ή στην άλλη απόφαση. Δεν είναι όμως αρμοδιότητα σε καμία περίπτωση ούτε της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, ούτε φυσικά των κατατόπους διευθύνσεων εκπαίδευσης, στο να προχωρήσουν σε κλείσιμο των σχολικών μονάδων. Οι δήμαρχοι είχαν, οι οποίοι γνωρίζονταν των περιοχών τους, έγραναν ότι στις περισσότερες περιοχές θα μπορούσε το μάθημα για διαζώσεις. Από χθες είχε βελτιωθεί ο καιρός αισθητά. Ήταν αναμενόμενο σήμερα ότι θα έχουμε μια καλή μέρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε θερμοκρασία 9 βαθμούς. Επομένως δεν υπήρχαν λόγοι να στερηθούν τα παιδιά το μάθημα. Η απόφαση ελήφθη από τους κατατόπους δήμους σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Χανίων και πάντως δεν αφορούσε την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ενώ σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Καλογερή, ελήφθη με βάση τη βελτίωση των καιρικών συνθήκων που πνέουν το τελευταίο 24ωρο. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάνει λίγο κρύο πριν υποχρεωτικά να κλείνουν τα σχολεία για να πάμε στην εκπαίδευση. Εντάξει, είναι συνθήκες λίγο περίεργες, λαμβάνονται μέτρα προστασίας. Όταν είναι πάρα πολύ έντονο κρύο, όταν έχουμε βοριάδες 8-9 ποφόρ, όπως είχαμε αυτές τις μέρες, με τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα, ευχαρίστως. Αλλά από εκεί και πέρα, το κρύο είναι κρύο. Θα μάθουμε να συμβιώνουμε και με τη ζέστη και με το κρύο, όπως μπορούμε. Αρκετοί πάντως μαθητές δεν έκαναν ούτε τηλεκπαίδευση ούτε διαζώσεις μάθημα, καθώς ένα τμήμα εκπαιδευτικών είτε αδυνατή είτε δεν συνενεί από το σπίτι και με ιδιωτικό τεχνικό εξοπλισμό να γίνεται το μάθημα. Φαινόμενο που, όπως έχει καταγγελθεί από την ΟΛΜΕ, επιχειρείται να μετατραπεί σε πεδίο αντιπαράθεσης και εκβιασμού εντός ενός ευρύτερου πλαισίου που δεν αποκλείεται να οδηγήσει, όπως λένε, ακόμη και σε κυρώσεις κατά εκπαιδευτικών. Δεν είναι σύνομη η τηλεκπαίδευση, γιατί πρέπει να γίνεται στο σχολείο, στο χώρο εργασίας και με τα τεχνικά μέσα του κράτους. Δεν είναι ο ιδιωτικός χώρος η οικία του εκπαιδευτικού χώρος εργασίας. Δεν μπορεί να καταργηθεί ο ιδιωτικός και δημόσιος εργασιακός χώρος. Η τηλεκπαίδευση, όπως γνωρίζετε, είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να παρέχεται υποχρεωτικά σύμφωνα και με το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει. Συνεπώς, πρέπει να λειτουργήσει κανονικά στις σχολικές μονάδες, οι οποίες αυτή τη στιγμή για λόγους φυσικών φαινομένων δεν βρίσκονται σε διαδόσεις λειτουργία.